Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 200 κομμουνιστές ήρωες που εκτελέστηκαν από τους Ναζί κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944. Από εδώ, το μπλοκ του 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, οι 200 ξεκίνησαν την πορεία τους προς το θάνατο και ύστερα για την Αθανασία, οδηγούμενοι από τους Ναζί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου θα έγραφαν την τελευταία ηρωική σελίδα της αλήγης της ζωής τους. Οι 200 στάλθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα ως αντίπεινα για την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και της φάλαγγάς του στους Μολάους της Σπάρτης μετά από μάχη του Ελλάς. Οι 200 δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Στην πλειοψηφία τους ήταν ακροναυπλιώτες και αναφιώτες εξόριστοι από τη μεταξική δικτατορία, τους οποίους παρέδωσαν στις δυνάμεις κατοχής μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και παρά τις εκκλήσεις τους προς την κυβέρνηση Μεταξά να μεταβούν στην πρώτη γραμμή του μετόπου κατά τον Ιταλοελληνικό πόλεμο. Οι 200 ήταν στελέχοι του κόμματος, ηγέτες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, πολλοί ήταν εκλεγμένοι σε διοικήσεις σωματείων συνδικάτων. Το όνομα καθενός από τους εκτελεσμένους συνδέεται με τους αγώνες της εργατικής τάξης καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, την απεργία των καπνεργατών το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, τις εργατικές κινητοποιήσεις το 1936 στο Βόλο, την πανεργατική απεργία το 1935 στο Ηράκλειο της Κρήτης, τους αγώνες για τη σταφίδα στη Μεσσηνία του 1936. Στα πρόσωπά τους, η αστική τάξη αναγνώριζε την πρωτοπορία του επαναστατικού κινήματος. Σηματοδοτούσαν την αλήγιστη στάση απέναντι στην αστική τάξη και τους Ναζί, την αταλάντευτη πάλι για ένα καλύτερο αύριο, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τυχαία δεν ήταν ούτε η επιλογή της μέρας της εκτέλεσης. Η 1η Μάη, η εργατική Πρωτομαγιά, είναι κορυφαία στιγμή στην πάλη της εργατικής τάξης. Είναι μέρα αγώνα και μνήμης. Μέρα τιμής για την εργατική τάξη, για την προσφορά της στην κοινωνική πρόοδο, συμβολίζει την ακαταμάχητη διεκδίκηση απέναντι στον ταξικό αντίπαλο, την καπιταλιστική εξουσία. Η στάση των ηρώων από τη στιγμή που τους ανακοινώθηκε η απόφαση για την εκτέλεσή τους, μέχρι το τέλος μας εμπνέει με αισιοδοξία για το τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν παλεύουμε για ανώτερα ιδανικά. Οι μελοθάνατοι στη διαδρομή από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή έγραψαν σημειώματα, στα οποία καταγράφεται η αποφασιστικότητα και η αταλάντευτη στάση τους μπροστά στο καθήκον, καθώς και η προσπάθειά τους να δώσουν κουράγιο. Να δώσουν κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και στο λαό συνολικά, ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Μεγάλη μορφή της Πρωτομαγιάς του 1944 ήταν ο Ναπολέων Σουκατζίδης, στέλεχος του κόμματος και του ταξικού εργατικού κινήματος στην Κρήτη, ο οποίος δεν δέχτηκε την πρόταση να ανταλλάξει τη θέση του στο απόσπασμα με κάποιον άλλο κρατούμενο και να σώσει τη ζωή του. Οι 200 ατσαλώθηκαν μέσα από τη σύγκρουση με τον κόσμο των εκμεταλλευτών, της αστικής τάξης και του κράτους της, με όποια μορφή διακυβέρνησης κι αν πήρε, είτε με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας, είτε της αστικής δικτατορίας και στις συνθήκες κατοχής. Έτσι διαμορφώθηκαν όλοι οι ήρωες, επώνυμοι και ανώνυμοι, που είναι χιλιάδες μέσα στην πορεία των 103 χρόνων ζωής και δράσης του κόμματός μας. Η ηρωική του στάση διαμορφώθηκε μέσα από την πάλη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το κουκουέ, νους, καρδιά, οργανωτής της πάλης της εργατικής τάξης, παλεύοντας για αυτά τα ιδανικά, διαμορφώνει ήρωες και ηρωίδες. Οι σημερινές μαχητές και μαχήτριες διαπαιδαγωγούνται από τη θυσία όλων των κομμουνιστών, από τη στάση ζωής τους, από την αταλάντευτη πίστη τους στη δύναμη του αγώνα της εργατικής τάξης και την τελική της νίκη. Είμαστε βέβαιοι πως η σημερινή εποχή, εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, θα γεννήσει νέους μεγάλους ήρωες, ικανούς να σηκώσουν στους ώμους τους την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Οι σημερινοί, απλοί, καθημερινοί άνθρωποι του Μόχθου θα αναδειχθούν σε ήρωες και ηρωίδες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, όσο και αν προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία του Μπλοκ 15 και των ηρώων που θύτευσαν σε αυτό, όπως κάνουν σήμερα κυβέρνηση, Δήμος Χαϊδαρίου και Γερμανικό κράτος, με στόχο ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα τους επιτρέψουμε να ξεχαστούν τα εγκλήματα των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους που προκύπτουν από την εγκληματική ιδεολογία τους, ούτε να ιδεολογήσουν ως εγκλήματα πολέμου γενικά, ούτε θα τους αφήσουμε να εξισώσουν ό,τι πιο σάπιο γέννησε ο καπιταλισμός με το δίκαιο αγώνα του ελληνικού λαού ενάντια στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Απαιτούμε και από τη σημερινή μας εκδήλωση να σταματήσει κάθε εμπλοκή του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, μέσω του οποίου το γερμανικό κράτος χρηματοδοτεί τέτοιου είδους προγράμματα παρέμβασης στην ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού, με τον Μπλοκ 15, καθώς λειτουργεί υπονομευτικά στον αγώνα του λαού μας για τη διεκδίκηση
διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων που οφείλονται στη χώρα μας ως ελάχιστη υποχρέωση. Απαιτούμε το Μπλοκ 15 να αποδοθεί στο λαό και την νεολαία του να αναδειχθεί ως πραγματικό σύμβολο της λαϊκής πάλης κατά των ναζιστικών κατοχικών δυνάμεων και των ντόπιων συνεργατών τους. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η Πρωτομαγιά είναι μέρα σύμβολο του αγώνα της εργατικής τάξης όλου του κόσμου για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου και από άνθρωπο. Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τους νεκρούς του Σικάγο, της πρώτης αιματοβαμμένης Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα το 1924, το Μάιο του 1936, τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής. Η ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας και όλου του κόσμου αποδεικνύει ότι κανένα δικαίωμα δεν χαρίστηκε. Η εργατική τάξη μαζί με τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν κατέκτησε δικαιώματα στη δουλειά, την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας, τον ελεύθερο χρόνο, μόνο μέσα από σκληρούς, πολλές φορές αιματηρούς αγώνες σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Η φετινή Πρωτομαγιά γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο για άλλη μια χρονιά σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες που οι λαοί μετρούν τα εκατομμύρια των νεκρών τους. Η διαχείριση της πανδημίας από όλες τις καπιταλιστικές χώρες απέδειξε ότι ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός. Είναι η οικονομία που δεν έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των πολλών, αλλά τη διασφάλιση των κερδών των λίγων. Είναι το καπιταλιστικό κράτος που δεν αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος των πολλών, αλλά τα χρησιμοποιεί ως όπλο στο έδαφος των γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Όλες οι κυβερνήσεις των καπιταλιστικών κρατών αξιοποίησαν την πανδημία ως ευκαιρία για να εφαρμόσουν σε γενικευμένη κλίμακα πιο εξελιγμένες μορφές εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα με στόχο την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας από την κρίση πάνω στο πετσακωμένα εισοδήματα και δικαιώματα που έγιναν θρύψαλα την περίοδο της πανδημίας για τα κέρδη των λίγων. Έτσι και η ελληνική κυβέρνηση, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 135 χρόνια από την εξέγερση των εργατών του Σικάγο και 101 χρόνια μετά την κατάκτηση του 8ωρου στην Ελλάδα, νομοθετεί τη δεκάωρη δουλειά, την επλήρωτη εργασία, παρουσιάζοντάς το μάλιστα ως πρόοδο. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα υπερρεαλιστικά κράτη και τις ενώσεις τους, προκειμένου να υπηρετήσει και με αυτόν τον τρόπο το στόχο της καπιταλιστικής κερδοφορίας, καθιστώντας τη χώρα μας στόχο σε μια περίοδο που το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου είναι πιο ορατό. Στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου, η εργατική τάξη θα διατρανώσει την απάντησή της με την απεργία στις 6 Μάη, από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Τιμάμε σήμερα τους 200 κομμουνιστές, γιατί όπως λέει και το τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα, «Και αν ήρθε η νύχτα παγερή, θα ξημερώσει η χαραυγή. Μη σας τρομάζει η παγωνιά, λαλάτε τη τηλευτεριά. Την πείρα κλέψτε από τη ζωή και από τους θεούς την αστραπή. Και κάψτε τα άδικο στη γη, να γίνουμε όλοι αδελφοί». Ευχαριστώ.